αυτό που είπα και πριν, το λέω και τώρα, είναι ότι εντάξει, είναι τόσο χαρούμενη, δεν φαίνεται, δεν το καταλαβαίνετε πόσο χαρούμενη είναι σήμερα. Ξέχασα, έπρεπε σήμερα να πω το κλείμα να γράψει από κάτω βιβλιοθηκό νόμος, η μέρα μου. Εγώ κι εγώ. Έχει και η Παντάνασα. Το ίδιο με σένα. Ναι, αλλά γιατί έχουμε αυτά τα υπέροχα βιβλία, γιατί έχουμε εδώ μαζί μας τον συγγραφέα τους, τον κύριο Γιώργο Γρηγοράκη, ο οποίος δεν είναι μόνο συγγραφέας, είναι εκπαιδευτικός και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας μεταφέρει στον κόσμο του βιβλίου. Και στον κόσμο του παιδιού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και είναι μια ημέρα που αξίζει να μιλάμε για αυτήν και να επηρεαζόμαστε από αυτή την ημέρα, γιατί γι' αυτό υπάρχουν αυτές τις ημέρες. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα και είναι μάλιστα πέρα από τον επαιτειακό της χαρακτήρα, είναι και μια ευκαιρία υπενθύμησης για συνεχή ενασχόληση με το βιβλίο. Για μια συνεχή άσκηση γνωριμίας του εαυτού μας και των άλλων. Για μια άσκηση φαντασίας και αυτογνωσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εσείς είστε και εκπαιδευτικός και μάλιστα στο σχολείο που ήμουν και εγώ και σας ζητάω από τότε. Τώρα το έμαθα και χαίρομαι πολύ. Οπότε έχετε μια συχνή καθημερινή επαφή με τα παιδιά. Ναι, σας βοηθάει αυτό λογικά στην συγγραφή των βιβλίων. Έτσι κι αλλιώς βοηθάει η επαφή με τα παιδιά από πολλές σκοπιές. Όπως έχω ξαναπεί, είναι μια σχέση πολύπλευρη και αμφίδρομη. Γιατί δίνεις και παίρνεις σε ό,τι αφορά το παιδί. Και κρίνεσαι και καθημερινά. Είναι μια καθημερινή δοκιμασία όπου ψάχνεις τρόπους για ερεθίσματα ώστε να μπορέσει το παιδί να εκφραστεί. Να εκφραστεί σε σχέση με τους συμμαθητές του, σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον, σε σχέση με όλα αυτά. Το παιδί όμως πλέον διαβάζει εξωσχολικά βιβλία, να το κάνω αυτό συγκεκριμένα. Αυτό είναι τώρα το μεγάλο θέμα της εποχής μας. Γιατί θα ξεκινήσουμε από το εξής, ότι το παιδί έχει ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και έχει την ανάγκη να ζήσει συγκινήσεις, τις συγκινήσεις της περιπέτειας, της εξερεύνησης του αγνώστου. Το θέμα είναι ότι σήμερα βέβαια κυριαρχεί η εικόνα. Γιατί αυτό μπορεί να του το προσφέρει και η εικόνα. Εδώ τώρα είναι η δική μας δουλειά, σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν σχολείο, σαν κράτος, πώς θα μπορέσουμε να αναδείξουμε την αξία της λέξης. Γιατί η λέξη μπορεί να ξεκλειδώσει τη φαντασία του παιδιού απελευθερώνοντας εικόνες. Η λέξη, να αναδείξει τη δύναμη της λέξης ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και με τον εαυτό του, αλλά και με τους άλλους. Αυτό βέβαια, ξαναλέω, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άλλη η πρόσληψη από το κείμενο του μηνύματος και άλλη από την εικόνα. Η εικόνα σου επιβάλλεται. Ενώ το κείμενο το ξεκλειδώνει σιγά σιγά, το αποκωδικοποιείς σιγά σιγά και είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε και πριν ότι το κείμενο σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μόνος σου μια εικόνα. Ακριβώς. Και μάλιστα σήμερα ο τρόπος προσέγγισης του παιδικού βιβλίου έχει αλλάξει. Σήμερα ο τρόπος είναι περισσότερο βιωματικός, θα το ξέρεις και εσύ και πολύ καλά. Με βιωματικό τρόπο, δηλαδή δεν είσαι παθητικός αναγνώστης, ενεργητικός, συμμετέχεις. Υπάρχει διάδραση. Διάδραση, και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η δημιουργική γραφή, οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, όπου η σχέση με το κείμενο είναι μοναδική, είναι προσωπική. Η πρόσληψη του κειμένου από το παιδί είναι καθαρά προσωπική υπόθεση. Και επανέρχομαι στο θέμα της εικόνας για να πω το εξής, ότι επειδή η εικόνα κυριαρχεί, σε υποβάλλει η εικόνα. Η υποβλητικότητα λοιπόν της εικόνας μπορεί να σε εντυπωσιάζει, αλλά η λογοτεχνικότητα του ύφους ενός κειμένου σε μαγεύει. Νομίζω σήμερα, επειδή κυριαρχεί ο εντυπωσιασμός, έχουμε ανάγκη από μαγεία. Και αυτή τη μαγεία μας την προσφέρει το βιβλίο, το παιδικό είναι βιβλίο. Ένα ταξίδι το βιβλίο. Ένα ταξίδι. Είναι ένα λογοτεχνικό εργαλείο, είναι ένα εξαιρετικό αγαθό, θα έλεγα εγώ, για όλα τα παιδιά και για τους μεγάλους. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς, σαν συγγραφέας, ποιο είναι το μυστικό σας για να μπορέσετε να κερδίσετε το ενδιαφέρον του παιδιού ή του μεγάλου? Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Ούτε έχω στο μυαλό μου το πώς θα κερδίσω. Όταν γράφω, μπορώ να σταθώ στο λόγο για τον οποίο γράφω. Ένας από τους λόγους που ασχολούμαι με το παιδικό βιβλίο, ένας από τους λόγους, είναι μια ανάγκη να εκφραστώ μέσα από τη μυθοπλασία, όταν δεν μπορώ να εξηγήσω με λογικά μέσα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Έτσι ξεκίνησα με τη Φούσκα, η οποία αναφέρεται στην οικονομική κρίση και πώς βιώνουν τα παιδιά αυτή την κρίση
Το τρανζιστοράκι που είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο αναφέρεται σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό στα ανέμελα χρόνια, τα οποία διακόπτονται όμως από την επιβολή μιας δικτατορίας. Θέματα δηλαδή τα οποία, όπως και να το κάνεις, είναι επίκαιρα. Και είναι και βαριά νοήματα όμως που τα περνάτε προφανώς με ένα πιο όμορφο τρόπο. Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό λέω δεν υπάρχει μυστικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει, αυτό που κοιτάζω είναι να συναρπάζει εμένα. Γράφετε, ας πούμε, αυτό που θα θέλατε να είχατε διαβάσει εσείς ως παιδί. Γράφω αυτό, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Τα παιδικά αναγνώσματα είναι μοναδικά. Σήμερα που είχα την ευκαιρία να μιλήσω με παιδιά σε σχολείο, οι απαντήσεις τους, δηλαδή άκουγες τις απαντήσεις τους, τα κλασικά κείμενα, τα παραμύθια, όλα αυτά. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και βγαίνουν. Βέβαια, βγαίνουν με μια άλλη μορφή, πιο σύγχρονα. Τα μηνύματα, αυτό κοιτάζουμε, να είναι πιο σύγχρονα. Εσείς ως παιδί, θα σας πάω πολλά χρόνια πίσω, αλλά εσείς ως παιδί αγαπούσατε το βιβλίο? Το αγαπούσα το βιβλίο. Αγαπούσα όμως και το παιχνίδι έξω. Είχαμε τη δυνατότητα τότε να βγούμε στην Αλάνα να παίξουμε. Μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε όλα. Μεγαλώσαμε βέβαια με τα παραμύθια, όπως όλα τα παιδιά. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη αυτό. Εσάς, λοιπόν, αφού σας πήγε πίσω η Νίκη, να μείνουμε πίσω. Πότε ξεκινήσατε να γράφετε τα βιβλιαράκια αυτά? Από μικρό σκάρωνα ιστορίες, αλλά είχα πότε από συστολή, πότε από αμφιβολία, πότε από... τα άφηνα στο σιρτάρι. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα να γράψω. Αρχικά ξεκίνησα αφηγούμενες ιστορίες στα παιδιά μου και σιγά σιγά ένιωσα αυτό που σας είπα προηγουμένως, την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από τη μυθολογία προκειμένου να περάσω κάποια νοήματα. Και βγάζουμε για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας σιγά σιγά. Έτσι. Ότι ο κάθε ενήλικας κρύβει ένα παιδί μέσα του και μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο των βιβλίων, μπορείς εύκολα να ανακαλύψεις πράγματα που δεν γνώριζες ότι είχες. Αν υπάρχει ένα μυστικό που ρωτήσατε προηγουμένως, είναι αυτό ακριβώς. Ότι πρέπει να έχεις μέσα σου κάτι για να μπορείς να το βγάλεις. Δεν μπορείς να πεις γράφω για τα παιδιά αποκλειστικά γιατί υπάρχει μία συνταγή. Κάτι υπάρχει μέσα σου, κάτι βγαίνει από μέσα σου. Ένα κομμάτι του εαυτού σου βγάζεις, το οποίο το κάνεις λέξεις και το δίνεις στα παιδιά. Υπάρχει κάποια φράση δική σας ή κάποιου άλλου που σας έχει συγκινήσει ή σας έχει στιγματίσει και θα πείτε ότι δεν θα την ξεχάσετε ποτέ όταν την έχετε διαβάσει? Κοίταξε, να δεις πολλές φράσεις, πολλές φράσεις. Η φράση του Καζαντζάκη, φτάσει όπου δεν μπορείς. Είσαι σκοτάδι, απαντάς με φως. Ακριβώς. Είσαι στα πινέλα, είσαι στα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα. Ή μια φράση του Πλούταρχου, την οποία κουδουνίζει στο μυαλό μου διαρκώς και σαν εκπαιδευτικός και σαν γονέας, αλλά και όποτε ανοίγω την τηλεόραση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσεις, αλλά φωτιά που πρέπει να ανάψεις. Αυτή τη σπίθα λοιπόν που βγαίνει από μέσα μας, που τη διατηρούμε μέσα μας, ο κάθε άνθρωπος, γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, ας πούμε. Πρέπει να έχεις αυτή τη σπίθα, να την κάνεις φωτιά, να τη βγάλεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, αλλά σίγουρα υπάρχουν μαγικές δυνάμεις και θεωρώ ότι οι συγγραφείς έχουν αυτές τις μαγικές δυνάμεις για να μπορούν να σε μεταφέρουν σε τέτοιους κόσμους. Και μαγικοί άνθρωποι να συμπληρώσω. Έτσι είναι, για να μπορούν να επηρεάζουν και να σου εξετάρουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Τι είναι αυτό που σας έχει συγκινήσει περισσότερο αυτά τα χρόνια που έχετε σε επαφή με παιδιά μέσα από το παιδικό βιβλίο? Και όχι μόνο, και από τις τάξεις. Εγώ θέλω να μείνω στο παιδικό βιβλίο. Γιατί πηγαίνετε, επισκέπτεστε σχολεία, έρχεστε σε επαφή καθημερινά με παιδιά και τους παρουσιάζετε είτε το δικό σας βιβλίο είτε κάποια άλλα ίσως. Τι είναι αυτό που σας έχει συγκινήσει περισσότερο μέσα από αυτή τη διαδικασία? Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό που με εγωιτεύει και αυτό που είναι και η βασική επιδίωξη κάθε συγγραφέα και η ουσία του παιδικού βιβλίου, είναι να μπεις, να ταυτιστείς με ένα χαρακτήρα ενός οποιοδήποτε βιβλίου και σε όλους μας έχει συμβεί αυτό, ταυτιζόμενος με τον συγγραφέα συναισθάνεσαι τα συναισθήματά του και σιγά σιγά συναισθάνεσαι και τον εαυτό σου καθώς ταυτίζεσαι. Στην ουσία δηλαδή προβάλλεις τον εαυτό σου στο κείμενο που διαβάζεις μέσα από την ταύτισή σου με τους ήρωες. Αυτό είναι το πραγματικά μαγικό και το σημαντικό. Γιατί έτσι καλλιεργείσαι συναισθηματικά, πέρα από την καλλιέργεια που είπαμε, την ανάπτυξη της φαντασίας κλπ,
καλλιεργείσαι συναισθηματικά, αποκτάσεις συνέστηση που λέμε και γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Και τους άλλους, βέβαια. Γι' αυτό και είπα στην αρχή, είναι μια άσκηση αυτογνωσίας, ένα ταξίδι φαντασίας και αυτογνωσίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο περνάνε τα χρόνια, βγαίνουν περισσότερα παιδικά βιβλία βασισμένα πάνω στην συναισθηματική νοημοσύνη. Σαφέστητα. Γιατί είναι κάτι που πρέπει να εστιάσουμε εκεί πέρα, βέβαια. Πάνω. Πάρα πολύ, γιατί το βλέπεις και στην καθημερινή πρακτική στα σχολεία μέσα, στη διαχείριση καθημερινών καταστάσεων, ας πούμε, θυμού κλπ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και καλά είναι τα ευχολόγια και να λέμε λόγια, αλλά μέσα από τη μυθοπλασία μπορείς να περάσεις λοιπόν πολλά αβίαστα, εντελώς αβίαστα, πολλά τέτοια μηνύματα. Υπάρχει το επόμενο βιβλίο στο σιρτάρι ή όχι? Υπάρχει το επόμενο βιβλίο στο μυαλό μου, αλλά μέχρι να καταλήξει στο σιρτάρι είναι μια διαδρομή συναρπαστική, βέβαια, έτσι, γιατί πραγματικά η συγγραφή είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι, μοναδικό, που σου επιτρέπει, γιατί μιλήσαμε από τη μεριά του αναγνώστη και από τη μεριά του συγγραφέα, να ανακαλύψεις έτσι πλευρές του εαυτού σου, πτυχές του, αθέατες πτυχές του εαυτού σου και γνωρίζεις τον εαυτό σου καλύτερα. Είναι ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, δηλαδή θα μπορούσατε να φανταστείτε κάποιο λόγο που θα σας έκανε να σταματήσετε τη συγγραφή? Για κανένα λόγο, όσο μπορούμε να ορίζουμε τα θά μας, το μέλλον μας, αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά, μια που λέμε για ταξίδι, στο ταξίδι υπάρχει αφετηρία, υπάρχει και ο τελικός προορισμός, αλλά αυτό που αξίζει πάντα είναι η διαδρομή. Έτσι. Η μέρα παιδικού βιβλίου 2 Απριλίου, αλλά έχουμε κοντά μας και την ημέρα βιβλίου 23 Απριλίου. Θα γράφατε για ενήλικες? Γράφω, έχω γράψει διήγημα και στο σιρτάρι που λέγαμε υπάρχουν ήδη κάποια. Ναι. Κάποια στιγμή, να είμαστε καλά. Πιο δύσκολο όμως το παιδικό, έκανα λάθος? Είναι πιο απαιτητικό το κοινό? Είναι πιο δύσκολο το παιδικό. Αυτό που λέγεται, ας πούμε, όντως, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος του παιδιού είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Δεν είναι μια μικρογραφία των μεγάλων. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος και με τους δικούς κώδικες επικοινωνίας που πρέπει να τους πλησιάσεις, πρέπει να τους γνωρίσεις για να μπορέσεις να μιλήσεις στο παιδί. Ξέρετε, το παιδί είναι και το θέμα της υποθέσης του, τους παίρνει πολύ στα σοβαρά το παιδί. Εάν έχει ένα ξύλο και βάλει ένα ανθρωπάκι πάνω και κάνει το ξύλο αλογάκι και κατά λάθος του πατήσεις το ξύλο ή το σπάσεις, δεν θα σου πει μου σπάσες το ξύλο, θα σου πει μου σκότωσες το αλογάκι μου. Λοιπόν, κάπως έτσι τα αντιμετωπίζει τα πράγματα. Αν κρατάει μία μπύλια στα χέρια του και πει η μπύλια αυτή είναι ο κόσμος, για το παιδί είναι ο κόσμος. Αισθάνεται ότι κρατάει στα χέρια του τον κόσμο όλο. Γι' αυτό σας έχει κερδίσει και το παιδικό βιβλίο? Σαφέστατα. Σαφέστατα, γιατί σας λέω, πρώτα απ' όλα βγάζουμε κι εμείς κομμάτια του εαυτού μας, την παιδικότητά μας μέσα από εκεί. Και γιατί είναι και μια μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση, σαφέστατα. Γενικά η συγγραφή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Πολλές φορές όταν έρχομαι εγώ προσωπικά σε επαφή με τα παιδιά, χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο μότο, το έχω κλέψει ασφαλώς από τη συγγραφέα του, ότι φαντάζομαι τον παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης. Εσάς το δικό σας μότο? Το δικό μου μότο έχει να κάνει με τα παιδιά να έχουν ανοιχτά τα μάτια της καρδιάς, τεντωμένες τις κεραίες του μυαλού, για να μπορούν να απολαμβάνουν τα χρώματα και τις μελωδίες της ζωής. Έτσι είναι, και έχει πολλές μελωδίες στη ζωή. Ακριβώς. Και κρυμμένες και φανερές, κρυμμένες στα βιβλία, κρυμμένες στα ταξίδια, τα ταξίδια μέσα από τα βιβλία. Σαφέστατα. Και μας ταξιδέψατε, να το ξέρετε αυτό. Θέλουμε να ταξιδέψουμε όμως και τους τηλεθεατές μας και να τους δώσουμε την ευκαιρία να διαβάσουν όλα τα βιβλία, όπως αυτό εδώ, όπως το τρανζιστοράκι του κυρίου Γιώργου Γρηγοράκη ή τη φούσκα του κυρίου Γιώργου Γρηγοράκη. Εμείς θα δώσουμε ένα και ένα, το πιο πρόσφατο και το παλαιότερο, σε δύο τυχερούς που θα μπουν στη σελίδα μας, Νότος TV, και θα αναζητήσουν το διαγωνισμό αμέσως μετά την εκπομπή μας. Αξίζει να το διαβάσετε. Ένας από εσάς τους τυχερούς. Όσοι όμως δεν είστε τυχεροί, μπορείτε να ανατρέξετε και να γνωρίσετε αυτό το βιβλίο. Τα λέμε καλά? Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα σας, για τα δώρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια στις εκπομπές σας. Είναι και καινούργια η εκπομπή. Είμαι σίγουρη ότι θα πάτε μήνα. Πολύ ευχαριστούμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε αυτά που είπατε ότι έχετε στο σορτάρι. Να είστε καλά. Θα σας παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να μας παρακολουθείτε. Παντάνα, εσύ θα κλείσεις σήμερα. Εγώ θα κλείσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχει βραχνιάσει το κορίτσι μας. Δεν του δώσαμε να φάει σωστά γι' αυτό. Οπότε θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 κάθε μέρα μαζί με την Ευγενία και την Νίκη και όλους τους υπέροχους καλεσμένους και την Παντάνα σας προφανώς. Καλό απόγευμα.